Τα μαζεύει ο Ζελένσκι. Δεν είμαστε έτοιμοι για την επίθεση, λέει. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λοιπόν, είπε ότι πρέπει να περιμένουμε προτού οι δυνάμεις του ξεκινήσουν την αντεπίθεσή τους, υποδηλώνοντας ότι μια τέτοια επιχείρηση τώρα θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες. Είπε ότι όσον αφορά τα κίνητρα, τον αριθμό του προσωπικού και διανοητικά είμαστε έτοιμοι, αλλά ότι σε επίπεδο εξοπλισμού δεν έχουν φτάσει ακόμη τα πάντα. Ακόμη περιμένουμε κάποια πράγματα, είπε σε συνέντευξή του στο Κίεβο που μεταδόθηκε από το BBC. Θα ενισχύσουν την αντεπίθεσή μας και το πιο σημαντικό, θα προστατεύσουν το λαό μας. Περιμένουμε τεθωρακισμένα οχήματα, φτάνουν σε παρτίδες. Οι ταξιαρχές μάχες, μερικές από τις οποίες εκπαιδεύτηκαν από μέλη του ΝΑΤΟ, είναι έτοιμες για την πολυαναμενόμενη αντεπίθεση, είπε. Μπορούμε να προχωρήσουμε με ό,τι έχουμε και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε, αλλά θα χάσουμε πολλούς ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο, είπε. Πρέπει να περιμένουμε. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο. Πολλά εξαρτώνται από την αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση, η οποία θα ήταν μια δοκιμασία για την Ουκρανία για να αποδείξει ότι τα προηγμένα όπλα που παρέχει η Δύση, συμπεριλαμβανομένων των τάγκς και της αεράμινας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν σημαντικά κέρδη στο πεδίο της μάχης. Ο ναύαρχος Μπομ Μπάουερ, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, είπε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες την Τετάρτη ότι η Ουκρανία θα έχει το προβάδισμα στην ποιότητα, αλλά οι Ρώσοι θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ποσότητα, αναφερόμενος στον υψηλότερο αριθμό στρατευμάτων της Μόσχας και τον παλαιότερο εξοπλισμό. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.